Οι κάλπες της δεύτερης Κυριακής, 15 Οκτωβρίου, έδωσαν την νίκη στο Δήμο Παλαμά, στον επιχειρηματία Σοκράτη Δασκαλόπουλο, επικεφαλής του συνδυασμού Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Παλαμά, με διαφορά μόλις 11 ψήφων με τον πρώην δήμαρχο να είναι έτοιμο να προσβάλλει το αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, ο Σοκράτης Δασκαλόπουλος εκλέγεται με ποσοστό 50,06% και 4.575 ψήφους, ενώ ο πρώην δήμαρχος με το συνδυασμό Συμμαχία Ανασυγκρότησης Δήμου Παλαμά εξασφάλισε το ποσοστό 49,94% και 4.564 ψήφους. Ωστόσο, ο Γιώργο Ακελαρίου, τοπογράφο μηχανικό στο επάγγελμα που εκλέγεται δήμαρχο από το 2014, είναι έτοιμο να προσβάλλει το αποτέλεσμα. Όπω ο ίδιο δήλωσε, θα ζητήσει επανακαταμέτρηση των ψήφων όταν τα αποτελέσματα των εκλογών επικυρωθούν από το πρωτοδικείο. Τέλο, μικρή ήταν και η διαφορά στον πρώτο γύρο των εκλογών στο Δήμο Παλαμά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου υποψήφιου, αφού ο Σοκράτη Δασκαλόπουλο προηγήθηκε με 105 ψήφου του Νικόλα Ράπτη και πέρασε στον δεύτερο γύρο.